Θα ενισχύσουμε την κήτη του ρέματος. Αυτό ακριβώς. Με πέτρες. Με πέτρες. Να μην ανοίγει. Να μην κόβει. Να μην πλατένει. Να μην ξοχύλει. Και βέβαια θα καθαρίσουμε και όλα τα μαρτυρικά. Το θέμα... Είναι καθημερινό. Το θέμα... Ναι, υπάρχουν πέτρες, δόξα στον Θεό, έχουμε πέτρες. Αλλά πέτρες είναι τα σκληρότερα από όλα και δεν συμφωνήσουμε όλοι που έχουμε πάνω. Πρώτα απ' όλα πάνω. Ναι, να πάρετε μία εικόνα από πάνω. Μία πολύ μεγάλη λεκάνη επάνω. Μία πολύ μεγάλη λεκάνη. Πολύ, πολύ, πολύ. Με το καλό μου, πολύ, πολύ. Απλώς εκεί το βαλούμε και εύκολο να πηγαίνουμε. Πρέπει κάποιος που ξέρει τον δρόμο να μας πάει επάνω για να δούμε από πού θα περάσουμε όχι μόνο εμείς αλλά και τα μηχανήματα. Από βράχια υπάρχουν τα πρώτα ένα ή δύο επάνω και μετά θα κόψουμε την ταχύτητα γιατί εδώ είναι ένας καταράκτης. Έχει γίνει πλέον καταράκτη. Πρέπει να κοπεί πριν από αυτό. Πριν από αυτό. Πριν και μετά. Και μετά. Θα ενισχύσουμε τα δύο υπάρχοντα και θα κάνουμε τα δύο που δείξεις τώρα. Τώρα ερχόμαστε στο πιο σπουδαίο από όλους. Φτάνουμε στον δρόμο. Υπάρχει ένα δρόμο εκεί. Λοιπόν, έχοντας στο μυαλό σου πάντα ότι θα κατεβαίνει πλέον νερό, δεν θα κατεβαίνει πάνω. Να μέσα από χωράφια πρέπει να περάσει, δηλαδή δεν υπάρχει δρόμος δρόμος. Πρέπει να κόψει από χωράφια. Ναι, ναι. Όταν φαίνεται από χωράφια. Ο δρόμος φτάνει μια εκατοστή μέτρα κάτω. Αυτό λέει, το νερό να μην πηγαίνει. Η καλύτερη είναι η καλύτερη. Αυτό το μεγάλο βλάκι, και αυτό εκεί καταλήγει. Απλά έχουμε και ένα βλάκι. Είναι κάποιο μέρα που εκεί που είναι ο πυλώνας, θα τα δίπλα έχει άλλο ένα βλάκι. Είναι πολύ μεγάλο εκεί κάτω. Δηλαδή, η κήτη εκεί κάτω είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και αυτό που σας λέει εκεί πέρα από το σημείο καταλήγει και αυτό ενδιάμεσα στα δύο. Άρα το πρώτο είναι το απάνω και το τελευταίο το κάτω. Μετά τα ενδιάμεσα.